Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Βρισκόμαστε εν πλώ από την Ουρανούπολη για τη Δάφνη, για το Άγιον Όρος. Εδώ βρισκόμαστε με τον καπετάνιο, τον κύριο Γιάννη Ζέκο, ο οποίος θα μας δώσει έτσι κάποιες εξηγήσεις αναφορικά με τα δρομολόγια, αν πιάνει μποφόρ συχνά από Ουρανούπολη για Δάφνη κτλ. Όχι, δεν πιάνει μποφόρ συχνά, από εδώ είναι πιο καλός ο καιρός. Και έχει συχνά δρομολόγια. Συχνά και γρήγορα. Μία ώρα κάνει, ας πούμε, από Ουρανό, πολύ μεγάλο. Μας καλά σήμερα, μην στεναχωριέσαι. Ακριμάς ακόμα λίγο, θα σε κατεβάσουμε. Μία ώρα από Ουρανό, πολύ για δάφνη. Ουρανό, πολύ για δάφνη. Αγιορείτικες γραμμές, λοιπόν. Αγιορείτικες γραμμές. Εξυπηρετείται ο κόσμος. Και σε όλα τα μοναστήρια υπάρχουν και σκάφη που πάνε και σε όλα τα μοναστήρια. Ναι. Αυτό το δρομολόγιο πάει από... Εμείς το δρομολόγιο πάμε απευθείας Ουρανό, πολύ δάφνη. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε άλλο στον κόσμο έτσι του Βήματος Ορθοδοξίας, να κάποια συμβουλή ίσως που δεν γνωρίζουμε? Αν δεν έχουν έρθει, να έρθουν στο Άγιο Όρος. Ναι. Είναι παράδεισος. Είναι παράδεισος. Όσοι δεν έχουν έρθει, χάνουν, έτσι. Ναι. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ και εγώ. Σε πόση ώρα θα είμαστε στην Δάφνη? Σε μισή ώρα, βέβαια. Σε μισή ώρα. Μάλιστα. Χρόνια εδώ στο καπετάνιος. Εδώ εμείς είμαστε, εμείς συνήθως κάνουμε κουραζιέρες. Ναι. Αλλά τώρα είμαστε δρομολογιακό, κάνουμε δηλαδή και το δρομολόγιο αυτό. Ναι, στις κουραζιέρες είμαι γύρω στα 3 χρόνια, στις χρονιές. Έχει κόσμο, έχει συμμετοχή. Έχει κόσμο. Τώρα με τα lockdown που προηγήθηκαν και όλα. Εντάξει, τα lockdown όλος ο κόσμος. Και πάλι ήταν κλειστά τα μοναστήρια, δεν είχε. Μερικά μοναστήρια δεν δεχόντουσαν. Ναι. Δεν ακόμη και σήμερα, ορισμένα νομίζω δεν ακόμα δέχονται. Ακόμα και σήμερα μερικά δεν δέχονται, αλλά τώρα φέτος έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Κυρίως από ποιες χώρες εκτός από την Ελλάδα? Παντού. Και Ρουμάνοι και Σέρβοι και Βούλγαροι και από όλο τον κόσμο. Ρώσοι. Και Ρώσοι, πάρα πολύ Ρώσοι. Πάρα πολύ. Αυτό που λένε ότι. Και μοναστήρι Ρώσικο. Ναι, είναι μπροστά μας το μοναστήρι το Ρώσικο, το Αγίου Παντελεήμονος. Το Αγίου Παντελεήμονος, σωστά. Μάλιστα. Έχει βουλγάρικο μοναστήρι που είναι το. Βάλτσα. Ναι. Έχει ρουμάνικο, έχει και ξένα μοναστήρια. Βέβαια. Πολυεθνικό το Άγιον Όρος. Πολυεθνικό, όντως. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας, μόλις κατέφτασε εδώ στο λιμάνι της Ουρανούπολης το ταχύπλοο Καλυψό από το Άγιον Όρος, από τη Δάφνη του Αγίου Όρους. Με τις προσκυνητές πάνω από την Αθωνική Πολιτεία. Πολύς ο κόσμος όπως βλέπουμε που βγαίνει από το Άγιον Όρος με το ταχύπλο Καλυψό. Εδώ στην Ουρανούπολη.
για να επιβιβαστούμε εμείς για την αυτονομική πολιτεία. Πάρα πολύ.